Χαίρετε λοιπόν, σήμερα μαζί μας η φίλη Χριστίνα να σχολιάσουμε κάτι το οποίο έχει περάσει στα ψηλά, αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία να γνωρίζει ο κόσμος. Καλησπέρα Χριστίνα. Καλησπέρα Μάρια, καλησπέρα σε όλους τους φίλους που μας παρακολουθούν. Αυτό το κάτι που πέρασε στα ψηλά το παρατήρησε ο φίλος Χρήστος, πολύ πιθανό και άλλοι φίλοι μας, αλλά ο φίλος Χρήστος ο οποίος ασχολείται με τη μουσική και άκουσε την τελετή λήξης τις αλλοιώσεις του εθνικού ύμνου, οι οποίες στο άκουσμα δηλαδή, σε ηχητική μορφή, όπου ο ήχος, όπως γνωρίζετε πολύ καλά όλοι σας, δεν είναι απλά κάποια μουσική που θα την ακούσουμε και θα περάσει έτσι χωρίς να αγγίξει. Μιλάμε για δονήσεις, μιλάμε για ενέργεια, μιλάμε για πολύ μεγάλο βάθος. Ο φίλος Χρήστος λοιπόν παρατήρησε ότι γίνανε δύο αλλαγές στην τονικότητα του εθνικού μας ύμνου την ώρα που δαιμονικές οντότητες μεταφέρανε την σημαία μας, την ύψωσαν τη σημαία μας, δηλαδή την κρατούσαν στα χέρια τους. Ήτανε στα χέρια τους η σημαία. Δύο αλλαγές λοιπόν στην τονικότητα. Δώστε λίγο βάση, γιατί είναι λεπτό το ζήτημα και θέλει να κάνετε και μία δική σας έρευνα ίσως, για να διαπιστώσετε τα όσα μας είπε ο Χρήστος, να τα διασταυρώσετε και να δείτε πόσο βαθύ είναι το ζήτημα. Όπου αυτές οι αλλαγές, όπως έπαιζε ο ήχος, χωρίς να υπάρχουν λέξεις, χωρίς φωνή, ήταν ορχιστρικό το άκουσμα του εθνικού μας ύμνου. Έγιναν λοιπόν δύο αλλαγές στην τονικότητα, οι οποίες πέφτανε πάνω σε συγκεκριμένες λέξεις. Καταρχάς, να πούμε εδώ πέρα, Χριστίνα, ότι δεν είχαν κανένα δικαίωμα να παραλλάξουν τον εθνικό μας ύμνο. Θα έπρεπε να σεβαστούν δηλαδή ακριβώς το άκουσμα, γιατί είναι συγκεκριμένο και πρέπει να είναι συγκεκριμένο. Και ένας από τους λόγους είναι και αυτός ο οποίος συζητάμε εδώ σήμερα. Οι δύο αλλαγές όμως οι οποίες γίνανε, έγιναν συγκεκριμένα στο τρίτονο του διαβόλου. Δηλαδή προσέξτε τώρα εδώ πέρα, μιλάμε για κάτι πολύ ιδιαίτερο, το οποίο αντί, αν θέλανε να το αλλάξουν, να διαλέγανε χιλιάδες άλλες παραλλαγές, χρησιμοποίησαν μέσω των χιλιάδων, ίσως και εκατομμυρίων, γιατί η μουσική τίνει στο άπειρο, δεν μπορείς να την περιορίσεις. Αντί λοιπόν να χρησιμοποιήσουν κάτι άλλο, χρησιμοποίησαν το τρίτονο του διαβόλου. Για διάβασέ μας λίγο τι είναι αυτό το τρίτονο για να καταλάβει ο κόσμος. Το τρίτονο λοιπόν του διαβόλου είναι το διάστημα που χωρίζεται από 6 ημιτόνια και λέγεται τρίτονο κατά γενική παραδοχή, διότι θεωρείται ότι ηχεί δυσάρεστα. Μάλιστα, πριν από αιώνες, είχε χαρακτηριστεί και ως διαβόλους in musica. Στα ελληνικά, αυτό που είπες και εσύ προανέφερες, στο τρίτονο του διαβόλου, καθώς ήταν συνδεδεμένο με τη μοχθηρία. Συνδεδεμένο με τη μοχθηρία και μάλιστα είχαν γραφτεί συγκεκριμένα έργα πάνω σε αυτό το τρίτονο, όπου θέλανε να προωθήσουν την διαβολικότητα, αυτή τη μοχθηρία, αυτό το κακό. Και μάλιστα από πολύ γνωστούς μουσικούς συνθέτες. Σήμερα πιστεύουν ότι αυτό ήταν κάποιος μύθος, το τρίτον όπως το ονόμαζαν τα τρία κέρατα του διαβόλου αρχικά, γιατί αυτή ήταν η ονομασία του η αρχική, ήταν κάτι που τα απαγόρευε και η Καθολική Εκκλησία. Σήμερα αυτό βέβαια θεωρείται μύθος, γιατί θέλουμε να το εξαφανίσουμε, γιατί θέλουμε να φέρουμε κάποια άλλα πράγματα μπροστά, γιατί θέλουμε να μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σε πράγματα πάρα πολύ σημαντικά, όπως είναι ένας εθνικός ύμνος. Θέλουν να το εξαφανίσουν, Χριστίνα, πολύ απλά για να μην γνωρίζει ο κόσμος την αλήθεια. Γι' αυτό θέλουν να το εξαφανίσουν. Γιατί στη μουσική δεν μπορείς να κρύψεις π.χ. αυτό το οποίο μας είπες μόλις τώρα, ότι ηχεί δυσάρεστα δημιουργεί αρνητική ενέργεια, αρνητικά συναισθήματα, έναν αρνητισμό γενικότερα, και το χρησιμοποίησαν πολύ γνωστοί συνθέτες, ακριβώς για την ενέργεια την οποία εξέπεμπε προς το κοινό. Αυτό που θα μπορούσαμε να κάνουμε σίγουρα είναι να αφήσουμε ένα link, να βάλουμε το βίντεο από την λήξη των αγώνων, ώστε να μπορέσουν να επανέλθουν οι θεατές μας και να ακούσουν τη μελωδία, να καταλάβουν αυτό που συζητάμε αυτή τη στιγμή. Να καταλάβουν το πόσο δυσάρεστα ηχεί στα αυτιά και το τι εκνευρισμό μπορεί να προκαλεί η συγκεκριμένη μελωδία, έτσι όπως την έχουν τροποποιήσει. Να ακούσουν την αλλαγή, τα σημεία της αλλαγής, να ψάξουν για το τρίτονο του διαβόλου. Επίσης, να πούμε ότι δεν ήταν καθόλου τυχαία και τα σημεία τα οποία επέλεξαν να βάλουν αυτό το τρίτονο του διαβόλου, οι δύο λέξεις δηλαδή,
τη λευτεριά των Ελλήνων. Το είπαμε εξ αρχής, θα μπορούσαν να έχουν επιλέξει οποιαδήποτε άλλη λέξη. Τα κόκαλα του σπαθιού, οτιδήποτε τέτοιο. Αλλά θέλανε να περάσουν υποσυνείδητα κάτι το οποίο μπορεί να κάνει πολύ εύκολα η μουσική, η συχνότητα, να περάσει υποσυνείδητα μηνύματα. Θέλανε λοιπόν να περάσουν υποσυνείδητα ότι η λευτεριά των Ελλήνων έπεσε τα χέρια του διαβόλου μέσω αυτών των ανθρωπόμορφων τεράτων που τα δαιμόνια που είχαμε πει την τελευταία φορά που κρατούσαν τη σημαία στα χέρια τους. Εδώ λοιπόν θέλω να ρωτήσω για τον κόσμο την άποψή του πόσο θεωρείται τυχαία την χρήση αυτού του τριτόνου και πόσο θεωρείται τυχαίο το ότι τα χρησιμοποίησαν στις δύο συγκεκριμένες λέξεις. Για να τους συνοψίσουμε δηλαδή και ας γίνει σύντομο το βίντεο για να πει στην ουσία του θέματος ο κόσμος, είχαμε σε ένα σκηνικό που υπήρχε ένα... αν ακούσει ο κόσμος, επειδή θα αφήσουμε κάτω το βίντεο όπως το είπες, να ακούσει τι ακριβώς ακούστηκε και φάνηκε στην τελετή της λήξης, ακούστηκαν στην αρχή κάτι ήχοι και κραυγές, σαν να ακουγόταν κάτι από την κόλαση, να πούμε. Κάτι δηλαδή από δεν ήταν φυσιολογικό όλο αυτό. Αυτό ακριβώς. Απόκοσμο εντελώς. Δεν ήταν αυτό ανθρώπινο ή κάτι όμορφο ή κάτι εξυψωτικό. Επίσης, μέσα από αυτό υπήρχε το σκηνικό του σκότους, του καπνού, δηλαδή αυτό το θολό τοπίο και των δαιμονικών παύλα ανθρωπόμορφων αυτών οντοτήτων που περιφερεόντουσαν πάνω στη σκηνή. Και αμέσως μετά ακούμε το τρίτονο του διαβόλου μέσα στον εθνικό μας ύμνο σε συγκεκριμένα πολύ συγκεκριμένα σημεία. Δηλαδή, έχουμε κυριολεκτικά μία σατανιστική τελετή όπου παρέδωσαν, αυτή είναι η δική μου ερμηνεία, μπορεί να κάνει τη δική του ερμηνεία ο κόσμος εάν επιθυμεί και αν μπορεί να μπει στην ουσία του θέματος, έχουμε την παράδοση της ελευθερίας των Ελλήνων στα χέρια του διαβόλου. Είναι πολύ σαφές το μήνυμα. Και αμέσως μετά είδαμε να καίγεται ολόκληρη η Αττική σε μία ανεπανάληπτη πυρκαγιά που κατέκαψε τα πάντα. Λοιπόν, Χριστίνα. Ακριβώς όπως τα είπες, Μάρη, το περίεργο βέβαια είναι ότι όπου και αν ακούσαμε αυτόν τον εθνικό ύμνο σε οποιαδήποτε κανάλι, επικρότησαν τη συγκεκριμένη σκηνή οι παρουσιαστές. Τώρα για τους τηλεθεατές δεν ξέρουμε, δεν έχω συζητήσει. Με όσους έχω συζητήσει, είπαν ότι το βρήκαν γενικά απόκοσμο και ότι θα έπρεπε να έχει απαγορευτεί διαροπάλου όχι μόνο η αλλαγή στη μουσική. Γενικότερα αυτό το θέαμα ότι προσβάλλει ουσιαστικά την Ελλάδα, την ελευθερία, προσβάλλει τους Έλληνες. Λοιπόν, θέλει λίγο ψάξιμο περισσότερο στο τι μας ταΐζουν ως πνευματική τροφή, ως ηχητική τροφή, ως οτιδήποτε επηρεάζει την ζωή μας και το βλέπουμε στην πράξη να την επηρεάζει, διότι αυτοί δεν κινούνται τυχαία. Αυτή, ξαναλέω, είναι η άποψή μας. Θα θέλαμε να διαβάσουμε και την άποψη του κόσμου κάτω στα σχόλια. Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη σε όλους.